Διπλή γιορτή σήμερα για τη Λέσβο, 8η του Νοέμβρη. Γιορτάζει τα 101 ελευθεριά της από τον Οθωμανικό ζυγό και τιμά τους προστάτες της ταξιάρχες. Η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση δεν έγινε φέτος λόγω της πανδημίας, ωστόσο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της ελληνικής σημαίας με πομπή από το Δημαρχείο Μυτιλίνης προς το κάστρο, όπου γίνεται η καθιερωμένη έπαρση σαν άμνηση της ημέρας της απελευθέρωσης. Στις εκδηλώσεις, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες, τους άνδρες της Λέσβου για όλο αυτόν τον υπέροχο αγώνα ανθρωπισμού που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, και αυτό το έχει αποδείξει με την πολυδιάστατη εξωτερική της πολιτική, θέλει να έχει καλές σχέσεις γειτονίας με όλους τους γειτονές μας. Αυτό είναι σαφές και αυτό προσπαθούμε. Θέλουμε επίσης αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας να παρακολουθούν το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες της θάλασσας και της αλίας. Κάτω από δύσκολες σημείες πανδημίας, τιμούμε την επέτειο της αποτείναξης του ζυγού από το νησί μας το 1912. Δίνουμε ένα μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας, ομοψυχίας και σύμπνοιας σε όλους τους Έλληνες. Για τα ελευθέρια της Λέσβου, στο νησί έφτασαν από το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας, η Χάρτα του Ρίγα, η Καρδιά του Μιαούλη, αλλά και άλλα ιστορικά κειμήλια της Επανάστασης του 1821, όπου οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν από κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη της Μυτιλίνης. Τα έχω δει και ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ιστορία τους, γιατί μου αρέσουν και πιστεύω πως μέσα από αυτά θα αναπτύσσω και διάφορες σχέσεις με ανθρώπους όπου τα έχουν ζήσει, είναι απόγονοι. Προσκεκλημένοι του Δήμου Μυτιλίνης στο νησί βρέθηκαν και 13 μέλη του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων των Αγωνιστών του 1821, όπου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακηρύχθηκαν επίτιμοι δημότες και πρεσβευτές της πόλης της Μυτιλίνης. Η ελευθερία είναι ένα δρόμενο, είναι μια ιδέα η οποία είναι διαχρονική και μέσα από αυτό, την ιδέα της ελευθερίας, η οποία δεν είναι απαραίτητα να είναι η Επανάσταση του 1821, μπορεί να είναι κοινωνική, πολιτική, οικογενειακή και οι ήρωες σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν στην καθημερινότητά μας.